Και υπάρχει νομοθετική πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τη μείωση του φόρου προς τιθέμενες αξίες στα νησιά. Ο κύριος Σταύρος Τάσος, βουλευτής του ΚΚΕ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας και στους αεξίδες που μας παρακολουθούν. Σε όλους. Γιατί ήμουν στο. Καλά, λέω στους αεξίδες για να πω ότι ήμουν στο στάδιο όταν πήρε η ΑΕΚ. Φοβερή αίσθηση, φανταζόμαστε. Ναι. Ήταν πράγματι. Τι θυμάστε από εκεί, πόσο χρόνο είστε τότε? Φοιτητής ήμουν. Φοιτητής, ναι. Και είχατε πάει γήπεδο? Είχα πάει, βέβαια. Μέσα ήμουν και μάλιστα ήμουν και σε καλή θέση μπροστά. Παρόλο που είχε 80.000 κόσμο. Ναι. Και ποια ήταν η αίσθηση, το θυμάστε κάτι από το πράγμα? Ήταν πράγματι, ήταν κάτι το μοναδικό. Κάτι το μοναδικό. Ναι. Όταν έμπαιναν τα καλάθια. Ναι. Καλά, δεν το συζητάμε. Άκη Σλάβια Πράγας. Με ποιον είσαστε, γιατί... Να σας πω, ήταν και λίγο ανάμεικτα τα αισθήματα. Γιατί και είμαστε και διεθνιστές και τότε ήταν Ηνωμένη Τσεχοσλοβακία. Έτσι ακριβώς, ήταν ανάμεικτα τα αισθήματα, ναι. Είναι και μάλιστα επί Χούντας τότε... Χαμός, Χούντα, εδώ πρέπει να μιλήσουμε ελληνική ομάδα. Χαμός. Ο διεθνισμός είναι με την Τσεχοσλοβακία, αλλά μετά ήταν τα τάγκς, χαμός. Δεν βγάζουμε άκρη. Αντιφάσει τη ζωή. Καλά, πώς το λέτε, δεν μπήκαν τα τάγκς. Μπήκανε. Όχι. Τέλος πάντων. Τα αφήνουν και ας πάνε στην ευχή τα παλιά. Ναι. Τώρα τι γίνεται. 2018. Έχετε μια πρόταση λοιπόν. 2018 τώρα για να έρθουμε στο σήμερα, ναι. Νομίζω ότι η κοροϊδία πια έχει φτάσει στο ανώτατο το όριο της. Γιατί όταν συνδέεις ένα μέτρο που είχε ληφθεί μετά από πολλούς αγώνες, πρωτοστατούντος βέβαια το ΚΚΕ, σαν ένα μικρό αντισταθμιστικό μέτρο στο αυξημένο κόστος μεταφοράς και ζωής γενικότερα και στις δυσκολίες που υπάρχουν στα νησιά, έρχεται τώρα να συνδεθεί με το προσφυγικό και μάλιστα με έναν το ποσοτικοποιούν κιόλας. Και λένε ότι για να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ για όσο ακόμα θα διατηρηθεί, θα πρέπει αυτοί που είναι στα hot spot να ξεπερνούν τις δυνατότητές τους. Mm. Τι λένε δηλαδή στους νησιώτες? Εγκλωβίστε κι άλλους πρόσφυγες και μετανάστες, εγκλωβίστε τους για να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ. Σε αυτό το επίπεδο κινησμού και τι να πω, αμοραλισμού, να πω, τι να πω, έχουν φτάσει πια. Ναι. Σε αυτό το σημείο. Τι θα μπορούσε να γίνει, κατά τη γνώμη σας? Να επανέλθει ο μειωμένος ΦΠΑ σε όλα τα νησιά. Γιατί ο μειωμένος ΦΠΑ, οι λόγοι που επιβλήθηκε ο μειωμένος ΦΠΑ, ισχύουν τώρα και θα ισχύουν και όταν λυθεί. Να το διευκρινίσουμε ότι είναι το προσφυγικό ζήτημα. Για τη Λέρο, τη Λέσβο, την Κότη, Σάμο και τη Χίο. Τα πέντε νησιά. Τα πέντε νησιά. Ναι. Δεν λέμε για τη Μύκονο. Δεν λέμε για τη Μύκονο. Λέμε για όλα τα νησιά, γιατί ο μειωμένος ΦΠΑ αφορά τον κόσμο, τον εργατό κόσμο. Για όλα τα νησιά. Όλα τα νησιά. Μισό λεπτό. Γιατί και στη Μύκονο ο εργάτης και ο ξενοδοχοϋπάλληλος που ζει με τα 200 και με τα 300 ευρώ, αυτός πληρώνει τον αυξημένο ΦΠΑ. Δεν αφορά ο αυξημένος ΦΠΑ τον εκατομμυριούχο. Πολύ που νοιάζεται ο εκατομμυριούχος αν θα πληρώσει 5 ή 10% ΦΠΑ. Ναι, αλλά... Σιγά μην του τα πάρεις από το ΦΠΑ του εκατομμυριούχου. Ναι. Για τον κοσμάκι είναι ο μειωμένος ΦΠΑ. Για τον εργαζόμενο, για τα λαϊκά στρώματα. Για αυτούς είναι ο μειωμένος ΦΠΑ. Δεν πρημοδοτείται. Δηλαδή, αν συζητάμε για τη Μύκονο να είναι μειωμένος ΦΠΑ, δεν πρημοδοτείται. Και ανεξάρτητη δημοκρατία είναι. Είναι αυτό είναι η δημοκρατία της Μυκόνου και το Δουκάτου της Σαντορίνης. Ναι. Σε άλλη σφαίρα. Δεν θα τα πάρουν με την έμεση φορολογία από τους πλούσιους. Ναι. Με την άμεση φορολογία θα τα πάρουν από τους πλούσιους. Η έμεση φορολογία αφορά τον εργατό κόσμο, τον φτωχό κόσμο. Αυτό αφορά η έμεση φορολογία. Και ο ΦΠΑ είναι η επιτομή της έμεσης φορολογίας. Είναι η επιτομή της άδικης φορολογίας. Οπότε γι' αυτό και λέμε ο μειωμένος ΦΠΑ πρέπει να υπάρχει σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Και όχι μόνο στο 30, αλλά στο 50%. Και να καταργηθεί στα βασικά είδη κατανάλωσης. Και επίσης να καταργηθεί και για στα καύσιμα. Δεν είναι δυνατόν. Σήμερα το πετρέλαιο είναι... στα νησιά έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Το πετρέλαιο, η βενζίνη έχει φτάσει στα 2 ευρώ, το πετρέλαιο στο 1,5. Είναι εξωφρενικό αυτό που γίνεται με το πετρέλαιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το πετρέλαιο είναι είδο. Τι να πούμε. Και οι εφοπλιστές έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο. Mm. Οι κύριοι εφοπλιστές. 45 λεπτά πληρώνουν το λίτρο. Το επιχείρημα θέτει και ο εργατικός κόσμος. Το επιχείρημα των εφοπλιστών. 45 λεπτά πληρώνουν το λίτρο. Και οι αγρότες το πληρώνουν 1,5 ευρώ. Και οι υπόλοιποι το πληρώνουν με 1,5 ευρώ. Οι κάτοικοι δεν μπορούν να ζεσταθούν τώρα.
Έχουν περισσότερα έσοδα, φαίνεται. Ναι, έχουν πει. Και τι είναι τώρα, ακούστε να δείτε ποια είναι η τραγωδία. Εγώ εκλέγομαι στο νομό Λέσβου. Έτσι, ναι. Είμαι βουλευτής νομού Λέσβου. Στη Λέσβο ακόμα διατηρεί το μειωμένο ΦΠΑ. Στη Λίμνο δίπλα έχει καταργηθεί ο μειωμένο ΦΠΑ. Είναι νησί πολυτελείας. Ναι, είναι νησί πολυτελείας. Η Λίμνος βγάζει και ωραίο κρασί και, ναι. Και καλαφάκι. Και η Καρία επίσης είναι νησί πολυτελείας κι αυτό. Από παλιά. Και εκεί έχει καταργηθεί ο μειωμένο ΦΠΑ. Από την εποχή της εξορίας. Ναι. Ο Αϊστράτης. Ήταν τόπος παραθερισμού, ναι. Ο Αϊστράτης. Ο Αϊστράτης προφανώς είναι στη Λίμνο αυτός. Και εκεί. Μάλιστα. Πλούσιοι. Εκατομμυριούχοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εδώ είμαστε για να, επίσης, για να παρουσιάζουμε και τις δικές σας θέσεις.